είναι η κυρία Δέσποινα Χατζηλία, κυρία με το κάπα κεφαλαίο, αλλά και μαθήτρια και επιτυχούσα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΕΠΑΛ Γέρας. Δέσποινα, καλημέρα. Μας ακούς? Καλημέρα σας. Ναι, σας ακούω. Και εμείς ακούμε πολύ καλά. Δέσποινα, έχεις μια πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική ιστορία, την οποία μας είπαν οι καθηγητές σου, οι οποίοι νομίζω είναι πολύ περήφανοι για σένα και πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι ήσουν μαθήτριά τους. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα από την αρχή. Λοιπόν, εσύ, Δέσποινα, πόσο χρονών είσαι και από πού είσαι? Είμαι 48 χρονών και είμαι από το Σκόπελο της Γέρας. Δέσποινα, εργάζεσαι? Ναι, δουλεύω στο νοσοκομείο Μυτιλίνης 28 χρόνια, στην καρδιολογική κλινική. Είσαι νοσηλεύτρια δηλαδή? Νοσηλεύτρια, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και πώς προέκυψε τώρα η φίτησή σου στο ΕΠΑΛ Γέρας? Γιατί πήγες στο ΕΠΑΛ Γέρας για 2 ή για 3 χρόνια καταρχήν? 2 χρόνια. Είχα τελειώσει το γενικό λύκειο όταν ήμουνα παιδί. Ναι. Και επειδή ήθελα να πάω στο ΕΠΑΛ, έπρεπε να κάνω 2 χρόνια, να φοιτήσω 2 χρόνια. Οπότε διάλεξα το ΕΠΑΛ Γέρας, το οποίο είναι κοντά εδώ, στη Γέρα, και το συνδύασα μαζί με τη δουλειά και πήγαινα το πρωί και στη δουλειά δούλευα απογεύματα και νύχτες. Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα κατάφερνες? Γιατί όταν δουλεύει κάποιος νύχτα, σχολάει 6 το πρωί, έτσι? Καλά δεν τα λέω? Ναι. Πώς τα κατάφερνες να σχολάς 6 το πρωί και να πηγαίνεις στο σχολείο στις 8 και να είσαι... Αυτό δεν το έκανα πολύ συχνά, γιατί η προϊσταμένη του τμήματος προσπαθούσε μετά από νύχτες να έχω ρεπό. Α, μάλιστα. Και συνήθως τις νύχτες μου τις έκανα Παρασκευή και Σάββατο. Κατάλαβα. Προσπαθούσες λοιπόν και εσύ να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου. Ναι, υπήρχαν κάποιες φορές, πολύ σπάνια όμως, που πήγαινα στη δουλειά. Δηλαδή απευθείας μετά από τη δουλειά πήγαινα στο σχολείο. Ναι, ναι. Και μετά από το σχολείο στη δουλειά κάποιες φορές, φαντάζομαι. Ναι, πάντα. Γιατί δούλευα απογεύματα, σχολούσα από το σχολείο 1 η ώρα, το μεσημέρι, 1 και 4, και μετά έφευγα στη δουλειά. Ωραία. Δέσποινα, πες μου λίγο τώρα, γιατί πήγες στο σχολείο? Από όσο γνωρίζω, είσαι μια γυναίκα που είσαι και μητέρα ενός παιδιού, έτσι? Ναι, ναι, έχω ένα γιο, είναι φοιτητής, είναι 22 χρονών και σπουδάζει στην Πάρτιο, στην Αθήνα. Α, οπότε λοιπόν, για ποιο λόγο πήγες ξανά στο σχολείο? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είχες τελειώσει το σχολείο μία φορά ήδη. Οπότε, ναι. Για ποιο λόγο ήθελες να πας για δεύτερη φορά? Εγώ είχα τελειώσει την νοσηλευτική του νοσοκομείου, ναι, η οποία ήταν διετούς φοιτήσεως, και πάντα είχα όνειρό μου κάποια στιγμή στη ζωή μου να περάσω σε μία νοσηλευτική. Ναι. Που ήταν παλιά, τώρα έχει γίνει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μάλιστα. Και ήθελα, έτσι ήταν όνειρό μου. Βέβαια, όταν μεγάλωσε το παιδί και πέρασε στο πανεπιστήμιο, λέω τώρα μπορώ να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και το παιδί με παρότρινε, μου είπε κάντο, έτσι με βοήθησε πολύ. Οπότε είπα ας το δοκιμάσω. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Για πες μου λίγο τώρα για την εμπειρία των πανελλαδικών. Πώς είναι να δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις έτσι στα 48? Ναι. Πολύ, έτσι μια... Είναι πολύ αγχώδης κατάσταση. Ναι. Έβλεπα και τα παιδιά και έλεγα καμιά φορά στην τάξη, έλεγα τώρα εγώ είμαι τόσο χρονών και έχω άγχος. Φαντάσου αυτά τα παιδιά. Κατάλαβα. Είναι πολύ στρεσογόνος κατάσταση. Πολύ. Ναι. Αλλά πήγε καλά. Πες μας λίγο για τους βαθμούς σου. Πώς πήγε? Πόσα μόρια έχεις καταρχήν και πού θες να περάσεις? Ναι. 16.900 είναι τα μόρια μου. Ναι. Έγραψα έκθεση πολύ καλά, 18.9. Μπράβο. Έκθεση, ναι, έγραψε πολύ καλά, δεν το περίμενα να σας πω, τόσο πολύ δεν. Υγιεινή, 19,2, ανατομία 16,2 και μαθηματικά 11,1. Είχα το θέμα μου στα μαθηματικά, βέβαια η καθηγήτρια των μαθηματικών στο ΕΠΑΛ πάσχησε πολύ μαζί μου. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ. Πήγες πάρα πολύ καλά. Πότε διάβαζες, ρε Δέσποινα, δηλαδή πες μου. Πότε διάβαζες. Διάβαζα πολλές φορές, ξυπνούσα και το βράδυ τα ξημερώματα και 4 ώρα τα ξημερώματα και διάβαζα. Πολλές φορές διάβαζα στη δουλειά τη νύχτα, η οποία ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Μάλιστα. Διάβαζα και εκεί.
και Σαββατοκύριακα. Εντάξει, διάβαζα. Πήρα και άδεια τώρα στις Πανελλήνιες, πήρα και την άδειά μου. Ναι, έπρεπε νομίζω. Και διάβασα. Εντάξει, άμα θέλεις, νομίζω ότι μπορείς να το πετύχεις. Δέσποινα, νομίζω ότι είναι αυτό που λένε, ότι αν έχεις θέληση μπορείς να μετακινήσεις ναι, βουνά. Ναι, ναι. Και αυτό ναι, εσύ το απέδειξες στην πράξη, έτσι. Ναι. Είναι ναι, πραγματικά ναι. συγκινητική η ιστορία σου. Την ακούω ναι. και αλήθεια μου έρχονται δάκρυα. Τι θες να κάνεις ναι. τώρα, τι θα κάνεις, πού θα πας, θα φύγεις, θα πας Αθήνα, πού θα πας. Κοιτάξτε, θα κάνω το μηχανογραφικό μου. Ναι. Εάν περάσω σε κάποια νοσηλευτική, ναι. το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ναι. θα με στείλει σε αντίστοιχο νοσοκομείο της περιοχής που υπάρχει το Πανεπιστήμιο. Θα πάρεις δηλαδή ναι. μετάθεση, θα φύγεις. Ναι, 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 ναι. Εάν δεν πετύχω την νοσηλευτική, ναι. που είναι η πρώτη μου επιλογή, θα πάω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα πάω στο το οποίο αυτό το πετυχαίνω, ναι, 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 με τα μόρια μου. Σε ποιο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Είναι το πολιτισμικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μυτιλίνης. Νομίζω όμως ότι το όνειρό σου είναι νοσηλευτική, οπότε νομίζω ότι αυτό... με τα μόρια που έχεις, υπολόγισες τα μόρια, είδες καθόλου τις αντιστοιχίες? Κοιτάξτε, ναι, μου έχει βγάλει κάποιες σχολές νοσηλευτικές που μπορεί να πάω. Ναι. Και ευελπιστώ ότι μήπως πέσουν λιγάκι και οι βάσεις. Ναι. Εντάξει. Στην Αθήνα, θέλεις Αθήνα, που είναι και ο γιος σου? Δεν με πειράζει, δεν ό,τι πετύχω. Όπου δεν πας. Με πειράζει, όχι. Είσαι δηλαδή ναι. αποφασισμένη να μετακομίσεις και να μας βέβαια, κουνήσεις μαντήλι. Και ξεκινάει μια νέα ζωή για σένα. Θα πας σε έναν ναι. άλλο τόπο, έτσι, σε ένα νέο νοσοκομείο, ναι, ναι. σε ένα πανεπιστήμιο. Ναι. Και ναι. το έχεις σκεφτεί αυτό πώς θα είναι το καινούργιο αυτό κεφάλαιο για σένα? Ναι, ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Δεν έχω θέματα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Μια νέα ζωή, λοιπόν. Τη δουλειά δεν τη φοβάμαι, τη δουλειά, σε όποιο νοσοκομείο και να πάω, δεν τη φοβάμαι τη δουλειά. Καλά, ναι, αυτό νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια βάλει μόνο. Ναι, ναι, δεν τη φοβάμαι. Εντάξει, νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρεις, είμαστε βέβαιοι, λοιπόν. Υγεία, είμαστε περήφανοι που είσαι συμπολίτησά μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα κάτι από εσάς ναι. Να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσεις όποιον θέλεις. Ναι. Τους καθηγητές του ΕΠΑΛ Γέρας. Ναι. Τους ευχαριστώ έναν ξεχωριστά, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Γιατί δεν έκανες και φροντιστήρια ή δεν ξέρω, έκανες φροντιστήρια? Όχι, όχι, δεν τι έκανα. Φροντιστήρια όχι. να κάνεις, πότε να προλάβεις αφού δηλαδή. Αφού με βοήθησαν. Στην ουσία μου έκαναν φροντιστήριο οι καθηγητές του ΕΠΑΛ Γέρας. Μπράβο λοιπόν, μπράβο. Χίλια μπράβο λοιπόν. Ευχαριστώ. Δέσποινα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε τα νέα σου. Όταν βγουν οι βάσεις θα σε πάρουμε να μας πεις πού πέρασες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ να είσαι πολύ. Καλά και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.